Καλησπέρα σα από το Υπουργείο Υγεία. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων Νίκο Χαρδαγιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγεία για το Νέο Κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίο έχει και το λόγο. Καλησπέρα σε όλου. Έω σήμερα, περισσότερα από 738.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίω με περισσότερους από, από 35.000 θανάτους, αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 156.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν. Έγιναν καλά. Οι ΕΠΑ, οι ΗΠΑ, οι ΗΠΑ οι Αμερικής, έχουν πλέον τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη και το ΗΠΑ έως τις 30 Μαρτίου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 359.000 περιπτώσεις και 23.461 θάνατοι. Ενώ η Ιταλία πενθεί για περισσότερους από 10.700 καταγεγραμμένους νεκρούς. Σήμερα ανακοινώνουμε 56 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 1.212. 72 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Τους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση ή δυνατόν σε όλους. 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι το 81% είναι άνδρες. Η μέση ηλικία των διασωληνωμένων είναι 65 ετών και οι περισσότεροι από το 50% έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Πέντε ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Όπως είπαμε, είναι ένας αγώνας ημέρα με την ημέρα, ένας αγώνας διαρκείας. Τέλος, έχουμε πέντε καταγεγραμμένους θανάτους και 43 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των συμπολιτών μας είναι τα 71 έτη, με 32 άνδρες και 11 γυναίκες στους νεκρούς. Οι περισσότεροι, άνω του 90%, είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ήταν ηλικίας 70 ετών και άνω. Έχουν διενεργηθεί ως σήμερα 15.961 εργαστηριακά τεστ. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, σε έκτακτη σημερινή της συνεδρίαση, Ενέκρινε τη χορήγηση φαρμάκων με αυστηρέ ενδείξει και ανάλογα με τη σταδιοποίηση κινδύνων των ασθενών και σε εξωτερικού ασθενείς, μετά από συμπλήρωση ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου, ώστε να υπάρχει βάση δεδομένων για παρακολούθηση των κρουσμάτων υποθεραπεία στην κοινότητα. Η πλατφόρμα θα είναι σύντομα έτοιμη, σε συνεργασία με την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνική Ασφάλιση. Με μια τέτοια δράση θα εξοικονομήσει στο άμεσο μέλλον χώρο και στο σύστημα υγεία, ώστε να πιεστεί λιγότερο τι επόμενε εβδομάδες. Επίση, επανασυζητήθηκαν στην Επιτροπή θέματα που αφορούν την υπαγωγή ατόμων με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, όπω και σπάνια νοσήματα, σχετικά με τον εργασιακό χώρο, τον κίνδυνο έκθεση στην νόσο και τον κίνδυνο σοβαρής νόσου. Το θέμα αυτό άμεσα θα διευκρινιστεί από μέλη της Επιτροπή σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρική Εργασία και όσον αφορά τον νοσοκομιακό χώρο, η Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση ειδικών επιτροπών στι υγειονομικέ περιφέρειε, οι οποίε σε συνεργασία και με τον γιατρό εργασία του Ιδρύματο θα θεσπίσουν τα αντίστοιχα κριτήρια. Σχετικά με τη συνέχιση των εμβολιασμών στα παιδιά, αυτή την κρίσιμη περίοδο, η Επιτροπή, σε ομόφωνη απόφασή τη, τονίζει πω η διακοπή του εμβολιασμού, ακόμα και βραχή χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε συσσόρευση επινόσων ατόμων, και να αυξήσει την πιθανότητα επιδημιών από νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό και να επιβαρύνει περαιτέρω το σύστημα υγεία. Θυμάστε όλοι τι ζήσαμε πριν δύο χρόνια με την επιδημία τη Χιλαρά. Λαμβάνοντα υπόψη τα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα, καθώ και τι σχετικέ οδηγίε του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, συστήνεται ο έγκαιρο εμβολιασμό των παιδιών έω δύο έτη τη ηλικία του, χωρί καθυστέρηση, σε συνεννόηση με τον Πεδίατρο. Ιδιαίτερα για εμβόλια πρώτη προτεραιότητα, όπω το διθερήτηδα στετάνο-κοκίτη, πολιομελήτηδα, αιμοφίλου τη influenza, πνευμονιοκόκου, MMR και μηνυγκίτιδα, με προτίμηση στη χορήγηση πολυδυνάμων εμβολίων, ώστε να μειώνονται οι επισκέψει. Οι εμβολιασμοί θα διενεργούνται στο ιατρείο σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ώστε η ανθρώπινη επαφή συνέχιση αναμονή να περιορίζεται στο ελάχιστο. Το παιδί που πρόκειται να εμβολιαστεί θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα μόνο γονέα. Ενώ για τα παιδιά ηλικία άνω των 2 ετών θα προγραμματιστούν εκ νέου μετά την υποχώρηση του τρέχοντος σχήματος της επιδημίας ή επαναληπτικές δόσεις. Έχουν εκδοθεί γενικές οδηγίες για αυτό το θέμα. Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγεία σήμερα, αποτελούμενο από δύο γιατρούς και δύο νοσηλευτέ, μετέβη στο πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος, προκειμένου να διενεργήσει ελέγχους στο πλήρωμα. Ο έλεγχο πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια τη διερεύνηση νοσηλευόμενου ασθενή επιβάτη, ο οποίο εξετάστηκε την Κυριακή και βρέθηκε θετικό. Βλέπετε πω όπου εφαρμόζονται τα μέτρα, αποδίδουν. Όπω βλέπουμε και στην πατρίδα μα, να μένουμε στο καλό σενάριο. Και το βλέπουν αυτό και άλλε χώρε. Ανακοινώθηκε σήμερα αντίστοιχη μείωση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα είμαστε στη φάση του μετριασμού. Εφαρμόζουμε τα μέτρα φυσική απόσταση και κοινωνική απομάκρυνση. Σε αυτή τη φάση είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Τελειώνοντα, θέλω να απευθύνω και εγώ σήμερα με όλου του Έλληνε το χαιρετισμό στον άνθρωπο που ήταν ο πρώτο ήρωα τη Εθνική Αντίσταση, με το κατέβασμα τη Βάστικα από την Ακρόπολη, έδωσε το μήνυμα του αγώνα για την ελευθερία σε όλη την σκλαβωμένη Ευρώπη. Δεν θα ξεχάσω την ειλικρινή συζήτηση που είχα μαζί του πριν μερικά χρόνια σε μια εντελώ τυχαία αλλά ευεργετική για μένα συνάντηση. Ας αντιμετωπίσουμε κι εμείς ηρωικά αυτή την πάλη με τον αόρατο εχθρό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Καρδαλιάς. Καλησπέρα και από την πολιτική προστασία. Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί τη σύμπραξη πολιτείας και πολιτών. Γιατί μόνο ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοση του ιού. Προκειμένου να πετύχουμε τον κοινό μα στόχο και στη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, αξιολογούμε καθημερινά τα δεδομένα κάθε περιοχή σε όλη την επικράτεια και παίρνουμε τι σχετικέ αποφάσει. Κάτω από αυτή τη συνθήκη, λοιπόν, και αξιολογώντα ω υψηλό το επιδημιολογικό φορτίο στην ευρύτερη περιοχή τη περιφέρεια Δυτική Μακεδονία, σα ανακοινώνω ότι με εντολή μου και με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτική Προστασία αναστέλλεται για προληπτικού λόγου η λειτουργία του εργοταξίου τη μονάδα 5 τη ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα για 30 ημέρε και όλε οι μονάδε τη ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν ήδη με το μήνυμο προσωπικού ασφαλεία ώστε να αποφευθούν φαινόμενα συγχρονισμού στου εργασιακού αυτού χώρου. Επίση, στην προσπάθεια περιορισμού τη εξάπλωση του ιού συμβάλλουν και οι τακτικοί έλεγχοι και οι χνηλατήσει που πραγματοποιούνται στη χώρα μα. Γι' αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και χθε το βράδυ, το κέντρο επιχειρήσεων στη Γαδά τη Πολιτική Προστασία είχε χνηλατήσει 324 θετικά κρούσματα, καθώ και 513 στενέ επαφέ του. Την ίδια στιγμή έχουν καταχωρηθεί επιβάτε 172 πτήσεων εξωτερικού οι οποίοι έχουν ενημερωθεί για την υποχρέωσή του να τεθούν σε 13ήμερη καραντίνα, καθώ και για τα μέτρα πρόληψη και ατομική προστασία που πρέπει να ακολουθούν. Μέχρι χθε το βράδυ, 6.229 άτομα ελέγχονταν από το κέντρο τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία για την τήρηση του κατοίκων περιορισμού του. Πιο συγκεκριμένα, τι τελευταίε τρει ημέρε έχουν πραγματοποιηθεί 4.697 έλεγχοι, από του οποίου οι 3.109 στην περιοχή τη Αττικής. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, 22 συμπολίτε μα βρέθηκαν να έχουν παραβιάσει του όρου τη καραντίνα με αποτέλεσμα να του επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι πέρα από αυτού που τελούν σε κατοίκον περιορισμών, υπάρχουν και 83 συνάνθρωποι μα, οι οποίοι διεξάγουν την καραντίνα του σε ξενοδοχείο. Πρόκειται για 22 άτομα, το τεστ των οποίων ήταν θετικό, και άλλα 61 που επέλεξαν οικειοθελώ να ολοκληρώσουν την περίοδο τη καραντίνα στο ξενοδοχείο, προκειμένου να προστατεύσουν τα αγαπημένα του πρόσωπα ενώ άλλοι 160 συμπολίτε μα στη Θράκη περιμένουν τα αποτελέσματα των χθεσινών ελέγχων για να αποφασίσουμε την παραμονή του ή όχι τη μεταφορά του στο σπίτι, έτσι ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να ολοκληρώσουν την καραντίνα του. Θα ήθελα επίση να σα ενημερώσω ότι στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, οι πράξει προσφορά αυξάνονται. Έτσι, σήμερα τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο Ελευθέρω Βενιζέλο ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφο τη Αιτζίαν, το οποίο μετέφερε από την Κίνα μεγάλη ποσότητα υγειονομικού υλικού δωρεά του Ιδρύματο Ονάση και των Ελλήνων Εφοπλιστών. Και όσο συγκεκριμένα, από την ελόγω πτήση έφτασαν στη χώρα μα 1,7 εκατομμύρια μάσκε. Ενώ με σειρά πτήσεων που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην εβδομάδα, έχει προγραμματιστεί να φτάσουν στην πατρίδα μα πάνω από 13 εκατομμύρια απλέ χειρουργικέ μάσκε και μέτρα ατομική προστασία, όπω εξειδικευμένε μάσκε, στολέ και ασπίδε προσώπου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ω τώρα μεταφορά υγειονομικού υλικού από την Ελλάδα και πρέπει να σημειώσουμε ότι η αγορά και η μεταφορά υλικού αυτό το διάστημα είναι πολύ δύσκολη διαδικασία αφού όλε οι χώρε του κόσμου προσπαθούν να εξασφαλίσουν υγειονομικό υλικό και υπάρχει τεράστια ζήτηση, γίνεται μια πραγματική μάχη στι αγορέ του εξωτερικού. Η χώρα μα, με συντονισμένε προσπάθειε, έχει καταφέρει να εξασφαλίσει σημαντικέ ποσότητε υλικού, ενισχύοντα την προσπάθεια αλλά και το σύστημα υγεία. Τι επόμενε ημέρε αναμένονται τουλάχιστον άλλε τρει πτήσει που έχουν μισθωθεί από του δωρητέ και μεταφέρουν υγειονομικό υλικό. Το κόστο τη προμήθεια αλλά και τη μεταφορά του υλικού στην Ελλάδα καλύπτεται κυρίω από δωρεέ ιδρυμάτων και εταιριών. Υπενθυμίζει ότι έχουν προηγηθεί η δωρεά 11 τόνων υγειονομικού υλικού από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η προμήθεια 5 τόνων χλωροκίνη από την Ινδία και η πτήση τη China, η οποία μετέφερε προημερών στην Ελλάδα από την Κίνα ω δωρεά 1.200.000 μάσκε αλλά και υγειονομικό υλικό. Στο πλαίσιο των προσφορών για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματο Υγεία, ο όμιλο του Ιατρικού Αθηνών αποφάσισε να διαθέσει μία από τι πέντε νοσηλευτικέ μονάδε στην Αττική, και για την ακρίβεια, το Ιατρικό Περιστερίου στο Υπουργείο Υγεία. Αυτή η προσφορά έχει ω στόχο να συμβάλλει στην αποδέσμευση κλινών από περιστατικά μη σχετιζόμενα με το COVID-19 από τα νοσοκομεία αναφορά του ΕΣΥ. Η κλινική προσφέρεται σε πλήρη λειτουργία, στελέχωση και τιμότητα, ενώ οι ιδιωτικοί ασθενεί τη θα διοχετευτούν στι υπόλοιπε νοσηλευτικέ μονάδε του ομίλου. Το Ιατρικό Περιστερίου διαθέτει 60 νοσηλευτικέ κλίνε, 6 κλίνε μονάδα εντατική θεραπεία, 4 χειρουργικέ αίθουσε και είναι εξοπλισμένο με βιοιατρική τεχνολογία τελευταία γενιά. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ιατρικού Αθηνών, κ. Βασίλη Αποστολόπουλο, και τον ευχαρίστησε για την προσφορά. Κλείνοντα τη σημερινή ενημέρωση, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα για το οποίο γίνονται καθημερινά πολλέ ερωτήσει και πολλέ αναφορέ και βέβαια αφορά στην έξοδο του Πάσχα. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Δεν θα πάμε στο χωριό, δεν θα σου βλήσουμε αρνιά με φίλου. Δεν θα πάμε στι εκκλησίε, αλλά θα προσευχηθούμε από τα σπίτια μα. Φέτο μπαίνουμε σπίτι για να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να γιορτάσουμε το Πάσχα μαζί με όλου του αγαπημένου μα και όχι χωρί κάποιου από αυτού. Για να προστατεύσουμε του φίλου μα και του συγγενείς μα στο χωριό, για να μπορέσουν τα παιδιά μα να προσθέσουν κι άλλε αναμνήσεις μαζί με του παππούδε, μαζί με τι γιαγιάδε του. Αγαπητοί μου συμπολίτε, κυρίε και κύριοι, οι μέρε μεγαλώνουν, ο καιρό βελτιώνεται και εσωτερική μα ίσω ανάγκη να βρεθούμε έξω αυξάνεται. Αυτό όμω θα είναι το λάθο. Αυτό βοηθάει την όσο. Έχουμε κάνει τόση προσπάθεια και δεν πρέπει να σταματήσουμε. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Μένουμε πιστοί στο στόχο. Μένουμε σπίτι και κινούμαστε μόνο για εξαιρετικέ περιπτώσει και μόνο για να καλύψουμε πραγματικέ ανάγκε. Περίπατοι και βόλτε μακριά από τα σπίτια μα και για ώρε και όχι για λεπτά, απλά επιβαρύνουν τα δεδομένα και εξυπηρετούν τον ίδιο τον ιό. Α γίνει κάτι Ξεκάθαρο, α γίνει κάτι αντιληπτό. Όσο τηρούνται οι κανόνε, δεν χρειάζεται να πάμε σε νέα μέτρα. Εάν όμω κάποιοι αρνούνται να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών, τότε η επιλογή είναι μονόδρομο. Περισσότερα και αυστηρότερα μέτρα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιλογή τη κυβέρνηση του κράτου. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά θα συμβεί, αν δεν αντιληφθούμε όλοι ότι μέχρι τώρα έχουμε διανύσει ένα πολύ δύσκολο δρόμο έναν δικό μας γολγοθά, όμως είμαστε ακόμα στην αρχή, πρέπει να επιμείνουμε στο στόχο. Μένουμε σπίτι, χωρίς δικαιολογίε, χωρίς εξαιρέσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση από την κυρία Πατραμάνη και την ΕΡΤ. Κύριε Τσιόδρα, οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται παίρνουν εξτήριο μετά από δύο αρνητικά τεστ. Για άλλου θετικού των ιό με ήπια συμπτώματα, που είναι πλέον μερικέ εκατοντάδε, έχει λήξει η λίγη καραντίνα των 14 ημερών στο σπίτι. Προβλέπετε το πώ θα έλεγχθουν για να γνωρίζουν αν είναι αρνητικοί στον ιό. Τα κινητά κλιμάκια θα αναλάβουν αυτό το έργο, ή πρέπει να πάνε οι σε κάποια ιδιωτική ή δημόσια μονάδα υγεία. Και κάτω από ποια μέτρα προστασία για του άλλου, Είναι σημαντική ερώτηση. Μάλιστα, συζητήσαμε σήμερα γι' αυτό ακριβώ το θέμα στην Επιτροπή ε, και υπήρξαν προτάσει από συναδέλφου για το τι ακριβώ πρέπει να τηρήσουμε. Υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν υιοθετήσει στρατηγικέ. Ε, πρέπει εδώ να πω κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, οι άνθρωποι που έχουν μια πτώση της άμενας του οργανισμού, παραγωγός χάρη καρκινοπαθής, άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν σοβαρά όταν α, νοσούν από αυτή τη νέα νόσο και οι άνθρωποι που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία ε, με αυτή τη νόσο έχουν μεγαλύτερο διάστημα απέκρισης του ιού από τον οργανισμό τους. Ένα διάστημα απέκρισης του ιού που κρατάει περισσότερο. Έτσι η Επιτροπή θα εισηγηθεί πιθανότατα αύριο κάποια πιο αυστηρά μέτρα όσον αφορά τα αρνητικά τεστ, δηλαδή την ανάγκη να υπάρξουν δύο αρνητικά τεστ για να βγουν αυτοί οι άνθρωποι από το νοσοκομείο. Ε, εν τούτης, για ελαφρότερες μορφές της νόσου, μορφές που είναι ήπιες, που νοσηλεύονται στο σπίτι με παρακολούθηση, ε, Υιοθετούνται όλο και ή μορφέ που είναι ελαφρέ και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, υιοθετούνται όλο και περισσότερο κριτήρια κλινικά που δεν περιλαμβάνουν τον εργαστριακό έλεγχο, ε, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αποσυμφορούν το σύστημα υγεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η απομόνωση. Παράδειγμα, χάρη να πω ένα κλινικό κριτήριο, να μην έχει τρει μέρε πυρετό και να έχουν περάσει 7 μέρε από την έναρξη των συμπτωμάτων. Αυτό είναι ένα κριτήριο που χρησιμοποιεί το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νόσων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει τον ιό ή δεν μπορεί να το μεταδώσει, ιδιαίτερα σε ένα άτομο αυξημένου κινδύνου που είναι στο σπίτι σου. Γι' αυτό και αυτό θα συζητήσουμε και αύριο στην Επιτροπή και θα το συστήσουμε. Είναι να εξακολουθεί η απομόνωση αυτών των ατόμων, έω να συμπληρώνεται ένα διάστημα 14 ημερών ή τουλάχιστον ένα διάστημα όσο έχουν συμπτώματα. Έχουν βήχα, ξέρει, πολλέ φορέ παρατείνεται ο βίχα και μπορεί κάποιο να κολλήσει τον άλλο. Παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα υπερβολικό μέτρο ασφάλεια. Τη συγκεκριμένη φάση της νόσου και πρέπει να τηρηθεί. Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι μετά τη δέκατη μέρα έχει μειωθεί τόσο πολύ η παρουσία του ιού που ακόμα και να τον βρίσκεις δεν ξέρεις αν είναι ενεργός και μεταδόσιμος. Μπορεί να βρίσκεις κομμάτια του ιού το οποίο ο οργανισμό σου τα έχει πολεμήσει, τον έχει διαλύσει κατά κάποιο τρόπο και σε τα κομματάκια του, τα απομινάρια του. Και λένε ότι δεν μεταδίδει τόσο εύκολα. Εμεί μάλλον θα υιοθετήσουμε αύριο μια πιο αυστηρή στρατηγική. Ε, είναι πολύ δύσκολη και επιστημονική αυτή η ερώτηση, γι' αυτό και όλη η Επιτροπή θα τοποθετηθεί, ώστε να έχουμε κάποια κλινικά κριτήρια για τι ελαφρότερε περιπτώσει τη νόσου και κάποια πιο αυστηρά κριτήρια, όπω ο εργαστριακό έλεγχο, για του ανθρώπου που είναι νοσοκατασταλμένοι, που νοσλεύονται στο νοσοκομείο και διαρκεί περισσότερο η του από τον Επόμενη ερώτηση από την κυρία Καϊτανίδη και την εφημερίδα Τα Νέα. Κύριε Καθηγητά, τι δείχνουν τα μαθηματικά μοντέλα για τη διασπορά τη νόσου COVID-19 στην κοινότητα, Ποια είναι τα νέα δεδομένα και τι συμπεράσματα προκύπτουν σχετικά με την έκβαση τη επιδημία στη χώρα μα, Νομίζω να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και επιφυλακή. Ε, Σα έχω πει και άλλε φορέ ότι τα, κάθε μέρα έχει την καλοσύνη τη και την κακία τη. Α μείνουμε στην καλοσύνη. Ε, σήμερα έχουμε λιγότερα κρούσματα. Ε, έχουμε τους θανάτους οι οποίοι αντικατοπτρίζουν μια νόσο η οποία κινείται ύπουλα και επιθετικά και οι θάνατοι μας αντικατοπτρίζουν τι γινόταν στη χώρα μας ή σε κάποιες τοπικές περιοχές της χώρας μας που υπήρχε επιδημία ή μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων. Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε με υπομονή. Ε, οποιαδήποτε εκτίμηση ε, είναι αυτή τη στιγμή νομίζω αβέβαιη, έχει μεγάλη αβεβαιότητα. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι τουλάχιστον τρεις διαφορετικές πηγές που κάνουν μαθηματικά μοντέλα, επιστημονικές πηγές, φίλοι, συνεργάτες, συνάδελφοι, επιστήμονες, μαθηματικοί, με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα σε αυτά τα πράγματα, μας λένε ότι παραμένουμε σε μια κατάσταση βραδίας εξάπλωσης στον πληθυσμό μας, η οποία μας ευνοεί, μας δίνει χρόνο να αντιδράσουμε, να ετοιμαστούμε ακόμα περισσότερο, να εξοπλιστούμε ακόμα καλύτερα για τον νέο ιό, να βγουν ενδεχομένω και κάποια καλύτερα θεραπευτικά σχήματα και να δώσουμε όσο δυνατόν περισσότερο χρόνο στη χώρα μα να είναι μπροστά από τι εξελίξει. Δεν έχει νόημα να πω αυτή τη στιγμή ότι είναι 10 ή 15.000. Δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό που έχει νόημα είναι να εκτηρήσουμε τα μέτρα τη φυσική απόσταση για μερικέ εβδομάδε ακόμα και να είμαστε μπροστά από τι εξελίξει. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με έναν ιό που στο 50% των περιπτώσεων υπολογίζουν κάποιοι μαθηματικά μοντέλα πάλι ότι μπορεί να μεταδίδεται από συμπτωματικούς, πρέπει να φερόμαστε όλοι σαν να έχουμε την νόσο. Γιατί το 10 ή το 15.000 σου δίνει ένα αίσθημα εφησυχασμού. Α, άρα 10.395.000 δεν έχουμε τίποτα. Α βγούμε έξω να αλωνίσουμε. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Σταθάκου για την εφημερίδα Real News και το Real FM. Παρά το γεγονό ότι έχει τεθεί το σοβαρό θέμα τη ιατρική παρακολουθήσης των ασθενών με ήπια συμπτώματα που παραμένουν στο σπίτι, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί ποιοι γιατροί θα του παρακολουθούν και πού ακριβώ μπορούν να απευθυνθούν. Πώ θα καλύπτουν αυτοί οι ασθενεί τι ανάγκη σε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και τρόφιμα χωρί να σπάσουν την καραντίνα και να διασπείρουν τον ιό, Υπάρχει πρόβλεψη για προγράμματα βοήθεια στο σπίτι ή κατοίκων έχετε διασφαλίσει τι θεραπείε και την παρακολούθηση χρονίως, χρονίως πασχόντων, με δεδομένο ότι υπολειτουργούν οι δομέ πρωτοβάθμια ενώ κλείνουν ή υπολειτουργούν βασικά τμήματα όπω τα ακτινοθεραπευτικά. Βεβαίω και έχει προβλεφθεί οι βοήθεια ανθρώπων που έχουν ανάγκη με τις δομές του κράτους, όπως είναι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, η... Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία, το έχουμε πει και άλλε φορέ, ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα τηλεϊατρική προκειμένου σε συνεργασία με γιατρού τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία να είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε αυτού του ασθενεί. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι ασθενεί μπορούν να επικοινωνούν με του γιατρού του που του παρακολουθούν, του συμβεβλημένου γιατρού του ΕΟΠΗ, τον οικογενειακό του γιατρό και με τον γιατρό με τον οποίο έχουν τακτική επαφή. Επίσης θέλω να πω ότι στην περίπτωση για παράδειγμα των καρκινοπαθών όπως υπόθηκε ε, σίγουρα τα περιστατικά αυτά κρίνονται επίγοντα, δεν σταματάνε ούτε τα χειρουργεία ούτε οι θεραπείες αυτών των ευπαθών ομάδων και έχουν, έχει ληφθεί μέρημνα προκειμένου οι ευπαθείς αυτές ομάδες και τα άτομα τα οποία πρέπει να μείνουν σπίτι να μην χρειάζεται για παράδειγμα να πάνε στο γιατρό προκειμένου να επαναλάβουν μια συνταγή διότι αυτή τη στιγμή κυρίως το θέμα της συνταγογράφησης, η επανάληψη της συνταγής γίνεται ε, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Μπιμπί και την ιστοσελίδα υγεία μου.gr. Κυρία Τσιόδρα, με αφορμή νεότερα στοιχεία του δόκτωρο Ραούλ για την αποτελεσματικότητα τη χλωροκίνης. πόσοι ασθενεί στην Ελλάδα έχουν λάβει χλωροκίνη έως σήμερα και ποια δεδομένα έχετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στη χώρα μα, ταυτίζονται με τα διεθνή δεδομένα. Αυτός είναι ο λόγος που συζητήσαμε σήμερα την βάση δεδομένων για όλους τους ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί στην Ελλάδα στα νοσοκομεία και τη ανάλυση των θεραπείων που τους έχουν δοθεί. Οι περισσότεροι έχουν πάρει το φάρμακο. Τα αποτελέσματα που έχουμε σχετικά με τη θνητότητα βλέπετε ότι κυμαίνονται εκεί γύρω στο 3%, στο, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι γύρω στο 6%, είμαστε λίγο παρακάτω. Ε, δεν μπορεί να πει κανείς με σαφήνεια αυτή τη στιγμή αν αυτό οφείλεται στο ότι πήραν ε, θεραπεία έγκαιρα, στο ότι αναγνωρίστηκαν και νοσηλεύτηκαν και τους δόθηκε η κατάλληλη προσοχή. Έγκυρα, έγκυρα. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι χρειάζεται προσοχή στο να βγάζουμε μηνύματα ότι αυτό δουλεύει καλύτερα από κάτι άλλο, που είναι η υποστηρικτική θεραπεία στους αρρώσους αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερα δεδομένα τις επόμενες 10 μέρες. Θέλω να πω ότι έχουμε μια αισιοδοξία ότι θα υπάρξει βοήθεια από αυτό το φάρμακο, αλλά ακούγονται και αντικρουόμενες επιστημονικές απόψεις. Είχαμε πρόσφατα μια μελέτη από την Κίνα, η οποία δεν έδειξε πολύ μεγάλη βοήθεια. Ε, θέλω να έχω περισσότερα δεδομένα στο χέρι μου πριν σας πω με σιγουριά ότι βοηθάει στου Έλληνες αρρώστους. Είναι οπωσδήποτε ένα φάρμακο που υιοθετούν στρατηγικά οι περισσότερες χώρες αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς έχουμε πάρει και στη χώρα μα ε, και με ενέργειες που έχουν γίνει από το Υπουργείο Υγείας. Και θεωρώ ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς παρά να τους το δώσουμε. Άρα οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι μα το έχουν πάρει το έχουν πάρει σε συνδυασμό και με άλλα φάρμακα κάποιοι από αυτού. Είναι δύσκολο να παίρνει διπλό ή τριπλό σχήμα να αξιολογήσει το αποτέλεσμα του ενό ή του δύο ή των τριών μαζί. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν μεθοδικά, με βάση δεδομένων, η οποία προχωράει και νομίζω γρήγορα θα έχουμε και αποτελέσματα από τον ελληνικό χώρο των νοσοκομείων. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Τσιλιμιγκάκη και τον Daily Pharma News. Κύριε Καθηγητά, κάνατε προημερών αναφορά σε προφυλακτική θεραπεία για γιατρού και νοσηλευτέ. Αφορά μόνο όσους έρχονται σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στα τμήματα επίγοντων περιστατικών των νοσοκομείων ή θα χορηγείται το σχήμα σε όλους ανεξαιρέτως ως πρόληψη. Για ποια φάρμακα πρόκειται έχουν δοκιμαστεί σε άλλη χώρα. Πάλι δύσκολη ερώτηση. Να σας πω τι έχουμε στο προγραμματίσει, γιατί το έχω πει άλλη μια φορά ότι είναι στο μυαλό μας αυτές τις μέρες και παρακολουθούμε τι γίνεται στο Διεθνές Επιστημονικό Γίγνεσθε. Υπάρχει, υπάρχουν όντως θεραπείες οι οποίες δοκιμάζονται μαζικά σε επίπεδο κοινότητα σε άλλες χώρες με φάρμακα απλά, φάρμακα πολύ φτηνά, φάρμακα που ελαττώνουν κάποια από την φλεγμονή η οποία μπορεί να προκληθεί από την νόσο, η οποία φέρεται σε κάποιους ανθρώπους αλίμωξης και σε κάποιους σαν ένα αίτιο μιας τεράστιας φλεγμονόδους αντίδρασης. Ε, θα δούμε ε, τι, τι, δουλεύει καλύτερα. Αυτό όμως που θέλαμε να κουβεντιάσουμε και να μην αφήσουμε πέραν των υπόλοιπων μέτρων ατομικής προστασίας των υγειονομικών, τα οποία είναι τα πολύ βασικά αυτή την περίοδο, να συζητήσουμε και το, ε, την δυνατότητα να του δοθεί ένα Φάρμακο για, το, για τις επόμενες 8 με 12 εβδομάδες. Τις επόμενες εβδομάδες που θα κυκλοφορεί ο ιός. Και θέλαμε να είναι αυτό το φάρμακο κάποιο φάρμακο ασφαλέ, αλλά και κάποιο φάρμακο που θα έχει και πιθανότητα να δουλέψει. Άρα, βλέποντα τη διεθνή βιβλιογραφία, και, θα το, και αυτό μάλιστα θα το, ξανα, θα το συζητήσουμε αύριο, είναι στα θέματα τα αυριανά και θα εισηγηθεί η ειδική υποεπιτροπή, ε, θα υπάρχει η, η χορήγηση του φαρμάκου τη κλωροκίνη, που ξέρετε ότι δίνεται σε ανθρώπους σαν θεραπεία, σαν μια μορφή συνεχιζόμενης προφύλαξης. Υπάρχει λοιπόν αυτό που ονομάζουμε προεκθεσιακή προφύλαξη, προφύλαξη πριν την έκθεση, το οποίο είναι συνεχιζόμενο και υπάρχει και θα το έχετε ακούσει φυσικά και το HIV AIDS για την υπατήτηδα και υπάρχει και μετεκθεσιακή προφύλαξη που τη συζητάμε σε ανθρώπους που έχουν εκτεθεί και γνωρίζουν ότι εξετέθησαν. Αυτό είναι ένα σχήμα σαν θεραπεία και τα δύο λοιπόν θα συζητηθούν αύριο και θα επανέλθω επί του ερωτήματος αυτού. Πάντως δεν θέλαμε να μην έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε αυτό το φάρμακο, το οποίο υπάρχει σε επάρκεια ευτυχώ και σε υγειονομικούς σαν μια μορφή προφύλαξη σε όσου το επιθυμούν. Έτσι, και υπό μορφή προσεκτικής παρακολούθησης και για παρενέργειες και για αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με ένα άλλο group το οποίο θα παίρνει ένα φάρμακο όπως το φάρμακο που ακούσατε, το καρδιοπροστατευτικό ώστε όλοι να παίρνουν κάτι εφόσον το επιθυμούν. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Βλεπάκη και τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Κύριε Τσιόδρα, τι τελευταίε μέρε βλέπουμε ότι μειώνεται δραματικά ο μέσο όρο ηλικία των νεκρών από επιπλοκέ κορονοϊού στη χώρα μα. Ενώ είχαμε ξεκινήσει με μέσο όρο ηλικία στα 77 έτη, χθε ο μέσο όρο ηλικία ήταν τα 71. Γιατί συμβαίνει αυτό, ιδίω στην αντική που είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια τη χώρα και έχει τα περισσότερα κρούσματα, μήπω θα έπρεπε να ανακοινώνονται και οι περιοχέ τη Αθήνα προκειμένου να λειτουργήσει αποτρεπτικά κυρίω για του ηλικιωμένου ώστε να περιορίσουν τι μετακινήσει στο ελάχιστο. Έχει δύο σκέλη η ερώτηση. Το πρώτο σκέλο είναι αν πέφτει όντω ο μέσο όρο νοσηλεία. Νομίζω είναι λίγα τα κρούσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή για να πούμε με βεβαιότητα ότι πέφτει ο μέσο όρο νοσηλεία. Κατά τη γνώμη μου δεν πέφτει. Επηρεάζεται από παράγοντε οι οποίοι ιδιαίτερα όταν είναι μικρό το δείγμα. Ε, δεν μπορούν να καθορίσουν αυτό που λέμε σαν επιστημονικό δεδομένο. Καταρχάς είναι πάνω από την ηλικία των 70. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Κατά δεύτερο ρόλο, λόγω ένας ασθενής ο οποίος είναι 43 ετών και είχε σοβαρότατο υποκείμενο νόσημα για το οποίο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και διαγνώστηκε, κατεβάζει το μέσο όρο αυτόματα ε, προς τα κάτω. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερα δεδομένα. Είναι σαφέ σε μένα ότι είναι είτε ηλικιωμένοι είτε έχουν σοβαρό πρόβλημα υγεία άνω του 95%. Ε, και αυτό είναι το κύριο μήνυμα. Ότι οι θάνατοι αυτού του συμπολίτε μα αφορούν, του ανθρώπου που έχουν προβλήματα υγεία, του ανθρώπου που είναι ηλικιωμένοι. Άρα δεν έχει πέσει τραγικά ο, όρος, ο μέσο όρο ηλικία. Το δεύτερο που αφορά το να γνωρίζουμε ακριβώ σε ποια περιοχή τη Αθήνα είναι τα κρούσματα. Τα κρούσματα είναι σε όλο τον κόσμο είπαμε και στην αρχή ότι μπορεί μια περιοχή να έχει ένα κρούσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ιός δεν κυκλοφορεί ή κάποιοι δεν τον εποάζουν. Είπαμε πρέπει να έχουμε, νεοθετήσουμε συμπεριφορά ότι έχουμε τον ιό και προφυλασσόμαστε από τον ιό οπουδήποτε και αν είμαστε. Ε, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας για να μπορέσουμε να δώσουμε δυνατότητα στην πατρίδα μας να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτό τον αόρατο εχθρό. Δεν είναι ορατός ο εχθρός. Είναι αόρατος εχθρός. ο εχθρός. Ο εχθρός δεν έχει όνομα κυψέλη, κυφυσιά, μεταμόρφωση, πολιτεία, ε, γαλάτσι. Ο ιός έχει το όνομα ύπουλος, αόρατος, εχθρός για όλους μας. Να τον αντιμετωπίσουμε έτσι και να ξέρουμε ότι όσο πιο ευλαβικά τηρήσουμε τα μέτρα και όσο δεν χαλαρώσουμε το καλό μήνυμα της ημέρας δεν πρέπει να μας δώσει να πούμε ότι τελειώσαμε πρέπει να μας πει ότι συνεχίζουμε τον αγώνα, μπράβο σε όλους μας, φαίνεται να δουλεύει, να συνεχίσει να δουλεύει. Θα σας ευχαριστούμε πολύ.